Ήρθαμε με τον Άσο με μια συμβολική κίνηση σήμερα το πρωί στο εφετείο, στην δίκη, και μια ουσιαστική. Οι συμμορίες επιχειρούν να επανεμφανιστούν στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, δηλώνοντας ότι θα καθαρίσουν την πόλη. Στην πραγματικότητα ετοιμάζονται να καθαρίσουν την πόλη από όσους διαφωνούν μαζί τους, από όσους αντιστέκονται στο μίσος και στην ναζιστική ιδεολογία. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον Νίκο Μπελαβίλα γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι γειτονιές της Αθήνας, οι γειτονιές του Πειραιά είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση των νεοναζί της Χρύσης Αυγής. Δεν ξεχνάμε ότι ο αγώνας που πρέπει να γίνεται καθημερινά είναι μέσα στην κοινωνία, μέσα στις γειτονιές. Πρέπει όμως να υπάρξει και θεσμική καταδίκη της δράσης των νεοναζί και γι' αυτό και η σημερινή δίκη αλλά και η δίκη της Χρύσης Αυγής έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα συνεχίσουμε καθημερινά τον αγώνα με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, γιατί είναι χρέος κάθε δημοκρατικού πολίτη αυτής της κοινωνίας να απομονωθούν οι νεοναζί και οι δράσεις τους.